Οπότε, για να ξεκινήσουμε κιόλα, αφού το εγκαταστήσουμε το Art ξεκινάμε με το πρώτο πρόγραμμά μα. Βλέπετε εδώ. Μπορώ πολύ εύκολα να δημιουργήσω ένα πρόγραμμα και να πω ουσιαστικά ότι σε μία μεταβλητή θέλω να καταχωρήσω μία τιμή. Αυτό το κάνω είτε με το βελάκι, με τον τρόπο που βλέπετε, είτε μπορώ να το κάνω με το ίσον, που ενδεχομένως έχετε δει σε άλλες γλώσσες προγραμματισμού. Οπότε το My String είναι η μεταβλητή μου και το Hello World που έχω γράψει δίπλα είναι η τιμή της μεταβλητής. Με το Print τυπώνω τη τιμή της μεταβλητής. Οπότε για να μην τα λέμε μόνο θεωρητικά, αλλά να τα βλέπουμε και στην πράξη. Εδώ έχω το RStudio και θα γράψω My String. Θα βάλω το ίσον εγώ, Hello world και από κάτω print my string. Πατώντας το tab, το πλήκτρο tab, μπορείτε πολύ εύκολα να κάνετε autocomplete. complete. Οπότε εφόσον έχετε γράψει το πρόγραμμά σας, το επιλέγω και πατάω run ή πατάτε control και enter. Θα δείτε ότι κάτω στην κονσόλα μου έχει τρέξει τις εντολές και μου έχει εμφανίσει το μήνυμα. Ενώ πάνω δεξιά βλέπετε ότι με την εκτέλεση του προγράμματος σας λέει ότι ουσιαστικά έχει χρησιμοποιήσει μία μεταβλητή με την ονομασία MyString. Αυτόματα έχει καταλάβει και την έχει κάνει assigned ότι αποθηκεύεται χαρακτήρες 120 bytes και η τιμή της μεταβλητής είναι Hello World. Αν και το κάνω Hello World again, το επιλέγω και πατάω Run, θα δείτε ότι θα σας γράψει Hello World Again. Οπότε με αυτόν τον τρόπο δημιουργήσαμε ένα πρώτο πολύ πολύ απλό πρόγραμμα. Τώρα, κάποιοι βασικοί τύποι δεδομένων, ενδεχομένως τους γνωρίζετε και από άλλες του προγραμματισμού, ουσιαστικά τι έχω, μπορεί να έχω μία μεταβλητή που να έχει λογικού τύπου δεδομένα, δηλαδή να μπορώ να αποθηκεύσω είτε μία τιμή, αν είναι αληθής ήταν είναι ψευδής, true ή false. Για παράδειγμα, εδώ βλέπετε ότι σε μία μεταβλητή που το έχω ονομάσει v, έχω αποθηκεύσει τη τιμή true και αν χρησιμοποιήσω την ενσωματωμένη συνάρτηση class, τότε θα μου πει τι τύπου μεταβλητή είναι η v. Δηλαδή αυτόματα έχει καταλάβει τι, τι τιμή έχω καταχωρήσει και τι τύπου α, μεταβλητή πρέπει να την κάνει assign. Οπότε ουσιαστικά πληκτρολογώντας print Class V, τότε η V θα μου πει, θα μου γράψει στην κονσόλα, ότι είναι logical, ότι είναι λογικού τύπου μεταβλητή. Αντίστοιχα μπορεί να είναι numeric, δηλαδή να αποθηκεύσω για παράδειγμα, και numeric σημαίνει ένα αριθμό. Αν αποθηκεύσω για παράδειγμα στη μεταβλητή V το 23,5 και στη συνέχεια πληκτρολογήσω print class V, θα μου πει ότι η μεταβλητή μου είναι numeric. Αντίστοιχα, μπορώ να χρησιμοποιήσω μία integer τιμή και βλέπετε ότι η διαφορά της integer από το numeric είναι ότι ουσιαστικά εδώ έχω ακέραιο τύπου και πώς το συμβολίζω αυτό στην R αν στο τέλος βάλω το γράμμα L, το κεφαλαίο γράμμα L. Οπότε αν πω για παράδειγμα ότι στο V αποθηκεύω το 2L, καταλαβαίνει αυτόματα ότι στο V θα αποθηκεύω ακέραιου τύπου δεδομένα αντίστοιχα 34L, 0L και το ίδιο πράγμα μπορεί να το δείτε στο πάνω δεξιά παράθυρο που σας δίνει τις μεταβλητές και τι τιμές έχει. Οπότε αν στο τέλος κάποια στιγμή βρείτε το L να, να, να καταλάβετε ότι ουσιαστικά εννοεί μια μεταβλητή ακέραιου τύπου, μια ακέραια τιμή. Μπορεί να έχω complex, για παράδειγμα 3 συν 2 y, που κάναμε στα μαθηματικά, συν 2i, και αυτό να τα αποθηκεύσεις στην μεταβλητή V και αν συνέχεια πω ότι θέλω να μου τυπώσεις την κλάση του V, τι τύπου μεταβλητή είναι, θα σας γράψει complex. Και τέλος μπορώ να έχω χαρακτήρες, όπως στο παράδειγμα που είδαμε με το Hello World, όπου είτε με μονά α, αυτά και είτε με διπλά, για παράδειγμα να βάλετε V, να καταχωρήσετε true στην μεταβλητή V, Βλέπετε εδώ πέρα ότι έχω βάλει αυτάκια, άρα κατευθείαν καταλαβαίνει ότι δεν είναι λογικού τύπου, όπως το πρώτο παράδειγμα, αλλά ότι ουσιαστικά έχω να κάνω με ε, μία μεταβλητή που έχει χαρακτήρες, που μπορώ και αποθηκεύω χαρακτήρες.